25 Αυγούστου έχουμε μία παράσταση χορού από την χορογράφο της τελετής αφής και παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας, η Άρτεμις Ιγνατίου, με την ομάδα της Χοροθέατρο Art. Θα μας παρουσιάσει την χορευτική παράσταση «Μινόταυρος». Είναι ο γνωστός μύθος του Μινόταυρου, σε μουσική πάλι του Φίλιππου Τσαλαχούρη. Ήταν μια ευχάριστη σύμπτωση αυτή. 27 Αυγούστου έχουμε έναν καταπληκτικό καλλιτέχνη, ο οποίος κάνει διεθνή καριέρα. Και όχι μόνο αυτός, γιατί θα έχουμε μουσική για δύο βιολιά. Ο Σίμος Παπάνας, ένας διακεκριμένος βιολονίστας, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, είναι εξάρχον της κρατικής ορχήστρας της Θεσσαλονίκης και έχει πάρα πολλές παραστάσεις στο εξωτερικό, συναυλίες. Είναι απόφοιτος του Yale στα μαθηματικά. Γι' αυτό και βάλαμε βιολί τετράγωνο. Γι' αυτό και ονομάσαμε την βιολί στο τετράγωνο. Την εκδήλωση βιολί στο τετράγωνο. Θα έχουμε μουσική μόνο από δύο βιολιά. Ο Δημήτρης ο Καρακατάς είναι ο άλλος ερμηνευτής του βιολιού και είναι και αυτός μιας και ταλαντούχος, σπουδάζει στη Βιέννη. Είμαι πολύ χαρούμενη που θα έρθουν και αυτοί στο φεστιβάλ και θα μας συνδράμουν αφιλοκερδώς με το ταλέντο τους. 27 Αυγούστου ήταν αυτή η συναυλία. 29 έχουμε μία παρουσίαση, βίβλιο παρουσίαση, από τον Χρήστο Χωμενίδη και τη Λένα Διβάνη, με ένα πρωτότυπο τρόπο, όπως μόνο αυτοί οι δύο μπορούν να παρουσιάσουν τα βιβλία τους. Πιστεύω ότι θα είναι αρκετά ενδιαφέρουσα και ευχάριστη η βραδιά. Θα έχουμε την ευκαιρία να αγοράσουμε βιβλία δικά τους, να μας τα υπογράψουν. Και είναι μια ανάλαφη και όμορφη, θα είναι μια ανάλαφη και όμορφη βραδιά. Τελειώνουμε με ένα πανηγυρικό τρόπο, όπως άλλωστε έτσι ξεκινάει το φεστιβάλ, με τα παιδιά του νησιού. Έτσι θα τελειώσει, όχι με τα παιδιά του νησιού, αλλά θα έχουμε ένα παραδοσιακό συγκρότημα ελληνικής μουσικής, από νέους μουσικούς και σε σύμπραξη πιστεύω. Δεν ξέρω αν θα. Με το λαογραφικό εργαστήριο, για να φτιάξουμε και χώρους. Αυτό είναι το χορευτικό των σπετσών. Σύμπραξη με το λαογραφικό εργαστήριο, το οποίο έχει χορευτικό τμήμα και θα συνοδεύονται στο χορό από το συγκρότημα αυτό, τους Εν το Άμα, οι οποίοι θα παίζουν τραγούδια τα οποία θα είναι εμπνευσμένα από ένα ταξίδι από την Κωνσταντινούπολη μέχρι τα νησιά του Αιγαίου, μια περιπλάνηση από τη Μακεδονία μέχρι το Δωδεκάνησα, δηλαδή μια αναδρομή σε μια μουσική η οποία δεν έχει πεθάνει, είναι μια μουσική γεμάτη από Ελλάδα, όπως μας την παρέδωσαν οι παππούδες μας. Χρωματιστές βραδιές. Θέλουμε να συστρατευθούν στην προσπάθεια αυτή η τοπική κοινωνία και οι φορείς για να μπορούν όλοι οι φορείς της τοπικής κοινωνίας συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα. Συμμετέχουν και ελπίζουμε από του χρόνου να συμμετέχουν κι άλλοι φορείς και να αγκαλιαστεί πιο πολύ αυτό το πράγμα, διότι η συνεργασία στα πολιτιστικά φέρνει πάντοτε άριστα αποτελέσματα. Γιατί καμιά φορά υπάρχει και η κόντρα και η οποία είναι πολύ επιζήμια. Δεν τη θέλουμε την κόντρα αυτή. Κανένας δεν τη θέλει την κόντρα. Θέλουμε όλοι να προσφέρουμε και το κάνουμε όλοι για εμάς τους ιδίους και για το νησί μας, ας πούμε, και για τους επισκέπτες μας. Το φεστιβάλ δεν μπορεί να αποτελεί, δεν μπορεί παρά να αποτελεί ένα πυρήνα πολιτιστικών εκδηλώσεων που αναβαθμίζουν τη ζωή του τόπου. Δηλαδή, αυτό από μόνο του είναι σαν θέμα ειρηνικό. Σαν ατμόσφαιρα επιμένει η ειρήνη. Ο πολιτισμός
Μόνο η ειρήνη μπορεί να φέρει. Λοιπόν, ενώνει. Ο πολιτισμός και η μουσική ενώνει. Μουσική είναι μια κοινή γλώσσα για όλους τους λαούς, ας πούμε. Την καταλαβαίνουν όλοι. Είναι ο τρόπος για να έχουν όλοι τον τάκ. Μέσα από αυτή τη μουσική έχει να αναδείξει μια ελληνικότητα από την πλευρά. Και προέχει να προστατεύουμε και να αναδεικνύουμε την πολιτιστική μας μνήμη και ταυτότητα. Το έχουμε τρελή ανάγκη. Το έχουμε ανάγκη. Και ειδικά στις Πέτσες που έλειπε κατά κάποιο τρόπο κάτι τόσο αρθρωμένο σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια, πιστεύω ότι μέσα από τις εκδηλώσεις που γίνονται αυτό το καλοκαίρι και ελπίζω και πολλά επόμενα καλοκαίρια, να δώσει τη δυνατότητα μιας αρμονικής συνύπαρξης, γιατί αυτό είναι η μουσική, αυτό είναι ο χορός, αυτό είναι η τέχνη, να μας βοηθήσει να ζούμε πιο ενωμένοι, καλύτερα, να ανεβάσει το επίπεδό μας σαν κοινωνία, σαν άνθρωποι. Και οφείλουμε να γίνουμε κοινωνία αυτών των πολιτιστικών γιορτών και βεβαίως να τις απολαύσουμε. Εμείς από πλευρά μας σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία, να έχετε το κουράγιο να το υπηρετήσετε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και αυτό που έχετε αναλάβει εσείς 20 χρόνια ολάγκερα που παλεύετε με το Μουσείο της Βουμπουλίνας και που το έχετε καταφέρει αυτό που... Να κάνεις όταν λατρεύεις κάτι, δεν παλεύεις. Αυτή ωραία. Λοιπόν, σας εύχομαι να χαϊδεύετε πάντα γύρω σας πράγματα, δηλαδή να είστε ανάμεσα σε πράγματα που λατρεύετε, να μπορείτε να μεγαλογείτε, δεν μας είπατε τίποτα για την καριέρα σας, η οποία είναι διεθνής. Διεθνής, δεν έχουμε φτάσει πέρα των της ευρωπαϊκών ορίων της Ευρώπης. Γιατί να ευχηθούμε, να είναι στην Ιαπωνία. Α, γιατί όχι, οι Ιάπωνες τους αγαπούν πάρα πολύ. Αλλά η μουσική είναι μία, είναι μεγάλη, ενώνει, είναι η γλώσσα παγκόσμια. Από αυτή την έννοια είναι διεθνής η καλλιέργεια. Εγώ θα ήθελα να πω εκ μέρους του Μουσείου της Μπουμπουλίνας και του Φεστιβάλ να σας ευχαριστήσουμε θερμότερα που μας καλέσατε εδώ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Που μας βοηθάτε μέσω του σταθμού σας να γίνει γνωστό το φεστιβάλ. Ποντάρουμε στη βοήθεια τη δική σας. Γι' αυτό και οι ευχαριστίες μας είναι πάρα πολύ θερμές. Και φυσικά πρέπει να σας δούμε. Και εμείς ελπίζουμε να τα καταφέρουμε, να έρθουμε να σας δούμε. Η αλήθεια είναι ότι οι συγκοινωνίες δεν μας βοηθάνε. Το ξέρετε πρώτα εσείς το CD και το νιώθετε. Δεν είναι σαν εκείνες τις εποχές που περιγράφουμε κάποια στιγμή με το νεράιδα, το χαρά και πάει λέγοντας. Και τα ψάρια με τον λαχείο. Είναι οι εποχές διαφορετικές. Δυστυχώς οι συγκοινωνίες δεν είναι καλές. Αλλά είναι βέβαιο, είναι σίγουρο ότι θέλουμε να βρεθούμε κοντά σας. Και θα χαρούμε και θα πάρουμε κι εμείς λίγο από αυτό το άρωμα πολιτισμού των Σπετζών. Εμείς είμαστε ενθουσιασμένοι. Αυτό δεν ξέρω αν φαίνεται. Πάντως αυτό το πρόγραμμα, έτσι όπως το διαμορφώσαμε, μπορώ να πω ότι, τώρα μπορώ να πω, κοιτώντας 2 μήνες πίσω, που δεν είχα ιδέα, γιατί έλειπα κιόλας και δεν είχα ξεκινήσει αυτή την προσπάθεια να βρω όλους αυτούς τους καλλιτέχνες. Κοιτώντας λοιπόν πίσω, βλέπω ότι όντως ήταν πολλές οι ώρες. Ήταν πολύς ο κόπος, έτσι όπως φαίνεται τώρα. Αλλά όλο το διάστημα αυτό, εγώ δεν ένιωθα τίποτα άλλο παρά χαρά και πάθος για αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτό που μάλλον θα φανεί σε όλες τις εκδηλώσεις... Νομίζω ότι φαίνεται ήδη από το πρόγραμμα. Όποιος το παρακολουθήσει, λοιπόν, καλούμε όλο τον κόσμο για να ζήσει μαζί μας αυτό το πάθος και τον ενθουσιασμό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στην Έλληνα και ευχόμαστε κάθε επιτυχία σε όλα που είστε να καταφέρετε.